Τι είναι η πράξη ναύς? Η πράξη ναύς στοχεύει στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της κρουαζιέρας μέσα από την αξιοποίηση της περιφερειακής οικονομίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων και εργαλείων συμμετοχής της τοπικής παραγωγής στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Τι είναι η πλατφόρμα ναύς? Στο πλαίσιο της πράξης ναύς δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ναύς e-marketplace, ένα καινοτόμο δίκτυο συνεργασίας της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και των παραγωγών προμηθευτών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε ποιους απευθύνεται και πού στοχεύει? Η πλατφόρμα ναύς e-marketplace απευθύνεται σε παραγωγούς και προμηθευτές τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, εταιρείες ή εκπροσώπους κρουαζιέρας, επιβάτες κρουαζιέρας. Και στοχεύει στη μεγιστοποίηση και αξιοποίηση των ωφελιών που προσφέρει η κρουαζιέρα, την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων και εργαλείων συμμετοχής της τοπικής παραγωγής στις εφοδιαστικές αλυσίδες κρουαζιέρας. Η πλατφόρμα είναι σημαντική για όλους τους εταίρους του έργου, δηλαδή για το Βόρειο, το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την Κύπρο. Είναι μια πρωτοποριακή καινοτόμος ιδέα, η οποία πήρε σάρκα και οστά και σήμερα παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. Είναι απόλυτα σημαντική γιατί συνδέει την οικονομία των παραγωγών με τις κρουαζιέρες. Τα τοπικά προϊόντα πλέον θα έχουν ανταπόκριση και θα έχουν προβολή μέσα στα κρουαζιερόπλια και όσον αφορά και τους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων όσο και για τις εταιρείες των κρουαζιεροπλοίων. Είναι μια προωθητική ενέργεια η οποία βασίστηκε σε μια ιδέα που είχε η περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Συμπεριλήφθηκε και πολύ σωστά έκανε το Βόρειο Αιγαίο δυναμικά και η Κύπρος και υλοποιείται σήμερα. Να σας πω ότι η ιδέα αυτή ήταν σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν υπήρχε backup για αυτό όλο το concept και το δημιουργήσαμε βλέποντας όλες τις ρυθμίσεις και όλες τις παραμέτρους έτσι ώστε να είναι απόλυτα προσιτό και στους παραγωγούς αλλά και στους καταναλωτές που ταξιδεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Είναι ένα γαστρονομικό περιβάλλον το οποίο είναι απόλυτα προσιτό στους ανθρώπους και που ταξιδεύουν με τα πλοία, με τα κρουαζιερόπλοια και επίσης έχει προώθηση και του πολιτισμού κάθε νησιού. Με αποτέλεσμα, με μια εύκολη χρήση της πλατφόρμας και από το κινητό τους, κατεβάζοντας μια εφαρμογή, μπορεί να δει και τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα και πού να τα προμηθευτεί και ελπίζω να αγκαλιαστεί από τους τοπικούς παραγωγούς γιατί είναι σε επιπλέον τρόπος προώθησης των προϊόντων τους. Και όπως όλοι ξέρουμε, τα προϊόντα των νησιών μας είναι όχι μόνο ποιοτικά, είναι εύγευστα, είναι αυτά που πρέπει να ξέρουν και να δοκιμάσουν όλοι αυτοί που μας τιμούν με την παρουσία τους. Σήμερα είναι η τελική εκδήλωση της πράξης ναύς, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται το Ίντερεγκ Ελλάδα-Κύπρος. Συμμετέχουν η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Κύπρος. Σήμερα έχουμε εδώ στη Μυτιλήνη καλεσμένους από όλες αυτές τις περιοχές. Στην ουσία δημιουργείται μία ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπορούν να προωθηθούν τα τοπικά μας αγροτικά προϊόντα στις επιχειρήσεις κρουαζιέρας τόσο για τους επιβάτες κρουαζιέρας. Αναμένουμε τα τελικά συμπεράσματα σήμερα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και τα στρογγυλά τραπέζια που δημιουργούνται μετά όπου θα συμμετέχουν και τοπική μας παραγωγή. Κοιτάξτε, εμείς τέτοιου είδους ενέργειες τις ψάχνουμε διαχρονικά. Απλά σαν τοπική παραγωγή είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τις προσβάσεις και συνήθως δεν ολοκληρώνονται προσπάθειές μας. Μέσα από αυτό το έργο έχουμε δει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπούμε στον τομέα της κρουαζιέρας, κάτι που μόνο ωφέλη θα έχει και για μας και για τους επιβάτες και γενικά η προώθηση της ερευνητικής κουλτούρας μέσα από τις επιχειρήσεις και συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Συνεπώς έχουμε έρθει εδώ με αισιοδοξία ότι αυτό το έργο θα καρποφορήσει καθώς είναι κάτι που είναι πολύ απλό και με αμοιβή όφελο για όλους τους εταίρους. Εμείς είμαστε η αρχαιότερη εταιρεία στην Κύπρο με έτος ίδρυσης από το 1895 χωρίς καμία διακοπή και παράγουμε
παραδοσιακά εδέσματα. Είμαστε πιο γνωστοί για το λουκούμι γεροσκύπου, το οποίο είναι το μοναδικό λουκούμι στον κόσμο που είναι κατοχυρωμένο με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και το πρώτο κυπριακό προϊόν που είχε πετύχει τη συγκεκριμένη κατοχύρωση. Από εκεί και πέρα ασχολούμαστε με παστέλια, μαστίχες, κουφέτα αμυγδάλου, όλα με συγκεκριμένες συνταγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την περιοχή κυρίως, γιατί σαν τοπική παραγωγή αυτό που θέλουμε είναι να δίνουμε μια αίσθηση του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο καθένας, και μέσα σε αυτή τη λογική είναι που θέλουμε και οι επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων στη συγκεκριμένη περίπτωση να λαμβάνουν τα αυθεντικά προϊόντα και όχι είτε απομιμήσεις είτε κακής ποιότητας προϊόντα. Συνεπώς, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι πρέπει να δίνουμε την καλύτερη γαστρονομική εμπειρία στους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να συνδέουν την επαφή που έχουν με τον χώρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παίρνουν πίσω τις καλύτερες αναμνήσεις και στη δικιά μας περίπτωση τις πιο γλυκές. Η πράξη ναύς είναι, όπως θα μάθατε κι εσείς, όπως ακούσατε, είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια σε συνεργασία Ελλάδα και Κύπρο. Είναι μια πλατφόρμα η οποία χτίστηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά και κυπριακά χέρια, δεν είναι κάτι έτοιμο, στο να πώς θα προμηθεύονται τα κουραζιερόπλια προϊόντα και ιδιαίτερα τοπικά που αφορά γενικότερα όλες τις περιφέρειες, την περιφέρεια τη δική μας, της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου, με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Έχει στηθεί όλο το εγχείρημα αυτό με πολλή δουλειά από αρκετούς όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα αυτή. Από τη μεριά μας εμείς σαν πράκτορες, σαν αντιπρόσωποι κουραζιεροπλοίων, θέσαμε κάποια προβλήματα, κάποιες διερευνήσεις που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά πέρα από το να μπει το προϊόν, πώς θα γίνει η τροφοδοσία του, οι ποσότητες, το τελωνιακά χρειάζεται κάποια χαρτιά και κάποιες διεκπαιρώσεις. Σίγουρα είναι κάτι γενικό, δεν αφορά μόνο το νησί το δικό μας. Είναι κάτι, ας το πούμε, πανελλαδικά, πανκύπρια. Και αυτό θα δουλέψει σίγουρα, πιστεύω, ότι από τα λιμάνια που είναι home port, τα λιμάνια δηλαδή, που έχει παραμονή το κουραζιερόπλιο πάνω από ένα 24ωρο και όπου γίνονται η αλλαγή των επιβατών, ώστε να μπορέσει να γίνει τροφοδοσία. Τονίσαμε εμείς, εγώ προσωπικά τόνισα, ότι σαν αντιπροσώπευση, σαν κουραζιερών και γενικότερα σαν πρακτορία μέσω των κεντρικών μας πρακτορίων Αθήνα, Πειραιά, Κύπρο και γενικότερα, πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό. Ωστόσο, σίγουρα θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, τοπικό προϊόν, δεν θα έχει το οικονομικό κίνητρο που έχει η χονδρική και η άλλη τροφοδοσία που κάνει ένα πλοίο σε κατηγορία, γιατί τα περισσότερα είναι κρασιά, είναι ούζα, είναι τυριά, είναι γκουρμέ. Ωστόσο όμως θα είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο μπορεί να το ζητάει και να το απολαύσει, να το γευτεί ο επιβάτης, γιατί να επαναλάβουμε ότι οι επιβάτες των κουραζιεροπλοίων είναι υψηλού βαλάντιου, είναι μεγάλες ηλικίες και πληρώνουν πολλά χρήματα στο να κάνουν μια 15ήμερη κουραζιέρα και δεν θα έχουν πρόβλημα στο να γευτούν κάτι λίγο πιο εξειζητημένο, πιο καλό, πιο παρθένο στην κατασκευή του, στην παραγωγή του. Ωστόσο όμως είναι το να δέσει η εταιρεία της κουραζιέρας, να δέσει με το κομμάτι αυτό, με την πλατφόρμα, με τους παραγωγούς. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια λυσίδα η οποία πρέπει να μην βρει πρόβλημα και στο παραμικρό ζήτημα όσον αφορά την τροφοδοσία του. Πρέπει να είναι, σίγουρα θα ανακατευθούν εκεί πέρα, θα περιέχονται οι εταιρείες τροφοδοσίας, οι λεγόμενες Chandler, όλα αυτά οι οποίες πρέπει να οργανωθεί σωστά και ξεκίνησε από τα σπάργανα εδώ και 2 χρόνια και πιστεύω ότι προχωράει πάρα πολύ καλά και είναι σε τελευταίο στάδιο. Σημαντικό να πάνε. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να προβάλλουμε τη συνεισφορά του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα της Λέσβου στα κρουαζιερόπλοια. Και θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται, οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να μπορούν να προβληθούν και να προωθηθούν τα λεσβιακά προϊόντα στα κρουαζιερόπλοια, τα οποία θα φτάνουν στο λιμάνι της Μυτιλίνης ή έξω από το λιμάνι, τα οποία θα γκυροβολούν, καθότι δεν θα καθίσετε δυνατή να πέφτουν, δεν θα καθίσετε δυνατό να πέφτουν δίπλα στο λιμάνι, λόγω του ότι θα έχουν μεγάλο μήκος ή για κάποια άλλα προβλήματα, προφανώς καιρικές συνθήκες και ούτω καθεξής. Προβάλλουμε τα λεσβιακά προϊόντα, θα υπάρχουν στάντ, θα υπάρχουν διαφημίσεις, θα γίνεται μια διαφημιστική καμπάνια προηγουμένως, ούτως ώστε θα υπάρχουν στάντ εντός του λιμένους, προκειμένου να εντός δηλαδή του χώρου που
πλευρίζονται τα κρουαζιερόπλια ή αποβιβάζονται οι τουρίστες, προκειμένου να ενημερώνονται, να βλέπουν, να ρωτάνε και να έχουν μια πλήρη ενημέρωση για το προϊόν το οποίο θα αγοράσουν, την ποιότητά του, από πού και το πώς. Θεωρούμε την πλατφόρμα πάρα πολύ σημαντική, διότι θα μας φέρει σε επαφή με ένα άλλο κόσμο τουριστικό που δεν είμαστε συνηθισμένοι εδώ στο νησί. Ένα τουρισμό ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει και να καταναλώσει παραδοσιακά ντόπια προϊόντα, τα οποία είναι πολύ ακριβότερα από τα βιομηχανικά προϊόντα. Η επιχειρηματικότητα στην Λέσβο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Τα περισσότερα εργαστήρια, για να μην σας πω όλα, τα αξιοπρεπή εργαστήρια είναι όλα πιστοποιημένα. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που, αν μη τι άλλο, και μόνο η εμπειρία που θα αποκομίσουμε θα μας βοηθήσει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, τα οποία, όπως είπε και η κυρία Σουσαμλή, και πιστοποιημένα είναι ή σε αυτό το δρόμο βρίσκονται και την ποιότητα έχουν για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά και να μπουν σε ένα τέτοιο, στην κρουαζιέρα, σε ένα τέτοιο άλλο εμπορικό κόσμο και ένα άλλο αγοραστικό κοινό. Πάρα πολύ καλό αυτή να γίνει μια παρόμοια πλατφόρμα για όλο τον τουριστικό κόσμο που θέλει να έρθει στη Λέσβο, έχοντας βέβαια την εμπειρία φέτος το καλοκαίρι, παρόλο που ήταν λίγος ο τουρισμός, από τη διαφημιστική καταχώρηση στα πλοία της γραμμής, η οποία μας έφερε πολύ κοντά σε πάρα πολύ κόσμο που δεν μας ήξερε. Άρα πρέπει να είναι πολύ δυνατό σημείο η κρουαζιέρα, είτε η τοπική είτε η παγκόσμια. Οπότε ναι, πρέπει, είναι απαραίτητες. Παίζει μεγάλο ρόλο πώς η περιφέρεια θα αγκαλιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα του δώσει την πραγματική αναπτυξιακή του διάσταση, συνδέοντάς το με την τοπική παραγωγή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τέτοια δείγματα, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε παραγωγές προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο, όπως είναι το λάδι, το τυρί, η μαστίχα, τα κρασιά, που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες και κρουαζιεροπλοίων. Δηλαδή είναι σε μεγάλη ποσότητα, μπορούν να καλύψουν. Εφόσον όμως δώσουμε ένα κίνητρο στα κρουαζιερόπλια που δεν θα είναι κίνητρο τιμής, αλλά θα είναι κίνητρο πιστοποίησής τους. Τα κρουαζιερόπλια, οι εταιρείες κρουαζιεροπλοίων ψάχνουν αυτή τη στιγμή να βρουν τρόπους να πιστοποιηθούν ότι κάνουν, ότι έχουν πράσινο αποτύπωμα. Το πράσινο αποτύπωμά τους, στη δική μας περίπτωση, μπορεί να είναι τα τοπικά προϊόντα. Επομένως, θα μπορούσαν λοιπόν με αυτή τη λογική να τους ρίξουμε, θα έλεγα, το δόλωμα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τέτοια προϊόντα. Από την άλλη μεριά, αυτά που είδα μέχρι τώρα με οδηγούν στη σκέψη ότι θα μπορούσε αυτή η πλατφόρμα να γενικευτεί και να μην αφορά μόνο τα κρουαζιερόπλια και τους επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, αλλά τους τουρίστες του Αιγαίου, και εκεί η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα τοπικών προϊόντων των τριών μεγάλων περιφερειών των νησιών μας για τον τουρισμό και ευρύτερα. Επομένως, η σκέψη, και θα είναι και μια πρόταση που θα κάνω στη συνέχεια, είναι η πλατφόρμα αυτή να μην περιοριστεί μόνο στην κρουαζιέρα, αλλά να ανοίξει στον τουρισμό συνολικά, και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, οι δυνατότητες είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες, με τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται όχι το Βόρειο Αιγαίο υποχρεωτικά, αλλά τους άλλους προορισμούς. Όμως θα μπορούσαμε να δίνουμε τα δικά μας προϊόντα και εκεί. Καταρχήν, να σας καλημερίσω από την πολύ όμορφη και φιλόξενη Μυτιλίνη. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση για συμμετοχή στην ημερίδα και στο πρόγραμμα ΝΑΒΣ και να συγχαρώ τους φορείς για τη μέχρι τώρα έργο και συμβολή στο έργο ΝΑΒΣ. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας σας ότι βασικό συστατικό της εμπειρίας κρουαζιέρας αποτελεί η επαφή με τον τοπικό πολιτισμό και με την κουλτούρα των λιμανιών προσέγγισης των κρουαζιεροπλοίων. Τώρα, το έργο ΝΑΒΣ αποτελεί, κατά την άποψή μου, ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τοπικών φορέων Κύπρου και Ελλάδας και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την διασύνδεση μεταξύ των τοπικών παραγωγών και των εταιριών κρουαζιέρας. Με τη χρήση της τεχνολογίας, το έργο μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο της συνεργασίας
μεταξύ των φορέων της κουραζιέρας και των τοπικών παραγωγών και να ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα μέσο ενίσχυσης των περιφερειακών οικονομιών στα λιμάνια προσέγγισης των κουραζιεροπλοίων. Η θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τις περισσότερες κουραζιέρες εταιρείες κουραζιεροπλοίων. Η Celestial Cruises με τα προϊόντα που προσφέρει, τα οποία είναι επικεντρωμένα στον προορισμό και η αυθεντική εμπειρία του επιβάτη στον προορισμό αποτελεί βασικό συστατικό του προϊόντος μας και δίνεται μεγάλη σημασία στην θετική συμβολή και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας στα λιμάνια που προσεγγίζουν τα πλοία μας. Η εταιρεία σας θα ενδιαφερόταν να κάνει προσέγγιση στο λιμάνι της Μυτιλήνης? Βεβαίως, υπήρχαν και σε παλιότερες εποχές προσεγγίσεις στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι καινούργοι προορισμοί είναι πάντα, κάτι που πάντα επεξεργαζόμαστε. Ελπίζω σύντομα να δείτε τα κουραζιερόπλα μας και στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Κυρίως οι κουραζιέρες που γίνονταν προς τη Μυτιλήνη ήταν θρησκευτικού περιεχομένου για επίσκεψη στον Άγιο Ραφαήλ. Ναι. Αλλά το νησί αποτελεί, νομίζω, ένας πολύ καλός προορισμός πέραν του θρησκευτικού τουρισμού και για άλλους λόγους, για την πολύ καλή γαστρονομική και για τα μουσεία και για όλα, ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχουν κάποια χρόνια διαλύματος από την κουραζιέρα που προσέγγιζες? Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα με λίγα λόγια. Είναι πολλοί λόγοι, κυρίως είναι επικέντρωση της εταιρείας για ένα χρονικό διάστημα σε ένα άλλο συγκεκριμένο προϊόν. Ελπίζω αυτό να αλλάξει σύντομα. Ποια είναι τα ωφέλη από την αξιοποίηση της πλατφόρμας για την Ελλάδα και την Κύπρο? Διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στις μεταφορές. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας σε προορισμούς κρουαζιέρας. Ενίσχυση της βιωσιμότητας των περιοχών όπως αυτές περιγράφονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας, καθώς και στο στρατηγικό σχέδιο 2016-2018 της Κύπρου. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται? Για τις εταιρείες κρουαζιέρας, πρόσβαση σε ποικιλία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ευκαιρίες δικτύωσης και άμεσης επικοινωνίας με επαληθευμένους, πιστοποιημένους και αξιόπιστους παραγωγούς και προμηθευτές παραδοσιακών τροφίμων και ποτών από τις περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Εύκολη αναζήτηση των επιθυμητών προϊόντων με τη χρήση εύχρηστων φίλτρων αναζήτησης. Άμεση και εύκολη παραγγελία των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες του κρουαζιερόπλοιου. Υποστήριξη παραλαβής προϊόντων από λιμένες κρουαζιέρας των εν λόγω περιοχών. Για παραγωγούς και προμηθευτές, ευκαιρίες προβολής, προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων στη βιομηχανία της κρουαζιέρας. Ένα ασφαλές και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον δικτύωσης και άμεσης επικοινωνίας με εταιρείες κρουαζιέρας και εκπροσώπους της. Εισαγωγή πληροφοριών διαχείρισης των προϊόντων και των παραγγελιών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τα είδη και την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Υποστήριξη της παράδοσης των προϊόντων μέσω πληροφόρησης σχετικά με τις χρονικές θηρίδες ανεφοδιασμού των κρουαζιερόπλοιων σε λιμένες κρουαζιέρας των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Για επιβάτες, πρόσβαση σε ποικιλία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας και άμεση υποβολή παραγγελίας από όπου και αν βρίσκεται ο επιβάτης. Εύκολη αναζήτηση των επιθυμητών προϊόντων με τη χρήση εύχρηστων φίλτρων αναζήτησης. Υποστήριξη παραλαβής προϊόντων από λιμένες κρουαζιέρας στις περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Εγγραφή στην πλατφόρμα NAVS σε 3 απλά βήματα. Για εταιρείες κρουαζιέρας, εγγραφή ή σύνδεση στην πλατφόρμα. Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των διαθέσιμων προϊόντων. Καταχώρηση της παραγγελίας και έτοιμα προσφοράς. Για παραγωγούς και προμηθευτές, εγγραφή ή σύνδεση στην πλατφόρμα. Καταχώρηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Λήψη παραγγελιών και ετοιμάτων προσφορών. Για επιβάτες, εγγραφή ή σύνδεση στην πλατφόρμα. Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των διαθέσιμων προϊόντων. Υποβολή της παραγγελίας. Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της πλατφόρμας NAVS ή Marketplace? Στην πλατφόρμα NAVS μπορούν να κάνουν εγγραφή εταιρείες κρουαζιέρας που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και αηφόρο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, παραγωγή και προμηθευτές επαληθευμένων και πιστοποιημένων προϊόντων από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και επιβάτες κρουαζιέρας που επιθυμούν με τις αγορές τους να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα navspavlaproject.eu. Η πράξη NAVS εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.